Καλησπέρα. Μια εβδομάδα. Ένα Σάββατο. Σε άλλο ρόλο. Ναι. Με τον Ζήση Πουτιάβα και τον Γιάννη Μητλιάγκα. Και αυτό. Καλησπέρα. Γιάννη, να μιλάμε στον Ιωνικό. Εννοείται. Μεγάλο rotation σήμερα η εκπομπή για να πούμε με προσφυγιά. Εντελώ rotation. Τι έρωτο, εδώ έχει αλλάξει όλη η σύνθεση. Ανάπτυξη σε επιμελητήριο. Είμαστε στον δρόμο για τι εκλογέ στο επιμελητήριο. Βλέπει εδώ ποδόσφαιρο, φίλε. Εντάξει, πλέον δεν βλέπω πάρα πολύ, αλλά εντάξει, παρακολουθώ. Για πάμε τώρα και στα βασικά. Να σας ζήσει και να δούμε αν θα ζήσει. Γιατί... Ναι, πάμε από τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα, ναι. Να σου ζήσει η κορούλα, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Ισοπαλία πλέον στην οικογένεια. Εντάξει. Ωραία, μια χαρούμενη είδηση. Εντάξει, μια δύσκολη περίοδος, αλλά... Όλα μέσα στη ζωή. Δύσκολη ήταν, δύσκολη ξεκινάει. Αυτό, όλα μαζί, όλα μαζί. Πολλοί πατέρες και μητέρες που θα σε δουν θα πούνε τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα, πες. Αυτό λοιπόν είναι η ανάπτυξη της οικογένειας. Έτσι. Πάμε τώρα στα επιμελητήρια. Σε αυτά που αφορούν το πολύ περισσότερο κόσμο. Και γιατί το όνομα, Γιάννη, αυτό, πώς πρόκειψε. Το όνομα είναι λίγο, εντάξει, ασυνήθιστο τέλος πάντων. Νομίζω δεν άλλαξε όμως την προηγούμενη φορά. Δεν άλλαξε, ναι, προφανώς. Υπάρχει μια συνέχεια στο συνδυασμό. Υπάρχει και συνέχεια και ανανέωση. Ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Έτσι, σε όλη τη δραστηριότητα, όχι μόνο των επιμελητηρίων, αλλά και όλων των φορέων της περιοχής. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό που μπορεί να εκφράσει καλύτερα ένα διαχρονικό μήνυμα, να το πω έτσι, επιμελητριακό, είναι αυτός ο τίτλος. Ένα επιμελητήριο της ανάπτυξης. Και κάναμε αυτόν τον αναγραμματισμό μπαίνοντας η ανάπτυξη μπροστά και πίσω το επιμελητήριο. Ναι, γι' αυτό είπα. Για να είναι πιο εύκολο. Το πέτυχε αυτό το ρόλο όσο η παράταξή σου έχει τη διοίκηση, γιατί ήταν μια ταραχώδης αυτή η θητεία που κλείνει. Ναι. Εξάχρονη νομίζω, ε. Εφτάχρονη. Εφτάχρονη. Ναι. Εσείς στη διοίκηση από... Εγώ είμαι στη διοίκηση από το 2012. Όχι. Τώρα, γιατί τη θητεία. Τώρα, πρόεδρο. Για αυτή τη θητεία, λέω. Από το 2021 τον Ιούνιο. Ναι. Είσαι εσύ. Ναι. Ωραία. Ας κρίνουμε λοιπόν από τότε που έχετε εσείς την ευθύνη ως παράταξη. Είναι μια τριετία. Γεμάτη. Ναι, γεμάτη. Είναι μια καθαρή γεμάτη τριετία η οποία δεν ήταν αναμενόμενη αρχικώς. Πρόκειψε. Ναι, γι' αυτό είπα ταραχώδης. Μέσα από κάποιες διαδικασίες και κάποια νομοθετήματα. Ωστόσο, όταν ο Κύβος ερήφθηκε, αναλάβαμε τη διοίκηση. Είπαμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να επανατοποθετήσουμε κάποια χρόνια ζητήματα επιμελητηριακά σε μια άλλη βάση. Θέλετε να, έτσι, να αναφερθώ λίγο επιγραμματικά. Πριν το πεις, να πούμε, επειδή είναι μια εκπομπή live και ζωντανή και υπάρχει εξέλιξη μια φωτιά, επειδή ρωτούν πολύ, προς Βλάστη και Σισάνη, ανάμεσα εκεί επιχειρούν δύο Καναντέρ επί του πιεστηρίου. Εντάξει, ωραία. Γιάννη. Λοιπόν, αναλαμβάνουμε το επιμελητήριο τον Ιούνιο του 2021 και να το πω έτσι όπως το ένιωσα, το νιώθω και το γνωρίζω πλέον, θα βάλω έτσι κάποια βασικά θεματάκια. Είχε ειδικό συνεργάτη το επιμελητήριο Κοζάνης? Όχι. Ναι. Έχει? Τι κάνει αυτός ο ειδικός συνεργάτης, θα σε ρωτούσε κάποιος που δεν ξέρει? Υποβοηθά. Γιατί το λες ως πρώτο επίτευγμα, να το πω έτσι. Δεν είναι επίτευγμα, είναι μια σειρά πραγμάτων, έτσι. Ναι, ναι. Άρα είναι η ενέργεια, η δράση. Ναι, είναι η προσθήκη στο ρόστερ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι δίπλα στη διοίκηση και είναι, ας πούμε, το μάτι και το αυτή. Είναι ο μάνατζερ του ΕΒΕ. Δεν είναι ο μάνατζερ, είναι ένας υποβοηθητικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να ασχολείται με τα μικρά και τετριμένα μέχρι και με κάποια πιο, πώς να το πω, πιο εξελιγμένα, πιο διαρθρωτικά, τα οποία χρήζουν μιας ιδιαίτερη προσπάθεια. Λοιπόν, ειδικό συνεργάτη δεν υπήρχε. Είναι ένα εργαλείο για τη διοίκηση. Okay. Έτσι. Okay. Site υπήρχε, δεν ανανεωνόταν. Facebook υπήρχε, δεν ανανεωνόταν. Πάω δηλαδή σε μια σειρά πραγμάτων, τα οποία αρχίσαμε δηλαδή να βλέπουμε το πράγμα δομικά. Που φαντάζουν ότι είναι αυτονόητα αλλά δεν ήταν αυτονόητα. Έτσι. Οπότε μπαίνουμε και κάνουμε, ας πούμε, αυτήν την συνολική εσωτερική διαχείριση, ώστε το επιμελητήριο να αρχίσει να υπάρχει δομημένα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην επικοινωνία του έργου του. Πλέον είμαστε στα social media, έχουμε την επικοινωνία με τα mail μας, είχαμε 1.700 email, αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στις 4.000, έχουμε ενεργοποιήσει τα newsletter, δεν είχε newsletter το επιμελητήριο, τα κάνει τα newsletter. Προφανώς όμως για όλα αυτά δεν ευθύνεται η διοίκηση Σαρή, αλλά και οι προηγούμενες διοίκησεις.
Εντάξει, όχι το 90 και το 95. Παλιότερα υπήρχαν έντυπες, ναι, ναι. Ας πούμε, έντυπα newsletter. Είναι άλλες εποχές. Ναι, αλλά το 15, το 16, το 13, το 14, είχαμε άλλες διοικήσεις. Και ναι, ούτε εκείνες φρόντισαν προφανώς. Κοιτάξτε, εγώ βάζω τα πράγματα τα οποία εγώ βρήκα το 21. Ναι, θέλω να πω ότι και αυτά και μπορεί να φταίει μόνο η διοίκηση. Αλλά που έμεινε πόσο, έμεινε ένα μισή. Εγώ δεν λέω ότι φταίει. Εγώ δεν λέω κανένα. Όχι, το προσδιορίζω ότι κάποιο. Υπάρχει. Είναι όταν βρίσκεσαι, όταν αναλαμβάνει έναν οργανισμό, πρέπει να αποφασίσει πώ θα πορευτεί. Οπότε κάνουμε αυτή την εσωτερική διαχείριση. Αρχίζει να λειτουργεί το εσωτερικό περιβάλλον και αρχίζουμε λοιπόν να θέτουμε προτεραιότητες. Ποιο ήταν το μείζον ζήτημα το οποίο απασχολούσε και απασχολεί. Ευτυχώς είμαστε σε τελική φάση επίλυσης, το θέμα του εκθεσιακού κέντρου. Ω, ναι. Έτσι. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Ναι. Μια καυτή πατάτα θα έλεγα, την οποία τολμήσαμε, διαθέσαμε χρόνο, πόρους, ανθρωποώρες, συνεργάτες, νομικούς, ορκωτούς, όλο ένα πλέγμα ανθρώπων και συνεργατών για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε αυτή την υπόθεση. Και σε αυτή την υπόθεση δεν ήμασταν ο Γολιάθ, ήμασταν ο Δαβίδ, έτσι. Δηλαδή, το επιμελητήριο μπορεί να ήταν μεγαλομέτοχος στο εκθεσιακό κέντρο, αλλά δεν ήταν ο έχων και ο κοινών τα νήματα στο επίπεδο χρημάτων. Έτσι. Αναλαμβάνουμε λοιπόν μία πρωτοβουλία να καθαρίσουμε όλη αυτή την ιστορία, να το πω, με κάποια διαθέσιμα που είχε το επιμελητήριο. Γιατί χρέη μιλάμε τότε, Γιάννη? Κατάσχετη. Μιλάμε για κάποια χρέη στο ύψος των 600.000 ευρώ, τα οποία μέσα από μια συνολική διαχείριση στην οποία βοήθησε ο θεσμός της αστικής μη κερδοσκοπικής του εκθεσιακού κέντρου, διότι δεν υπήρχε η ιδιοκτησία του κτηρίου, άρα και οι εμπράγματες εξασφαλίσαν, το πω έτσι, που θα ζητούσαν οι τράπεζες, και μπήκαμε σε μια πιο εύκολη διαπραγμάτευση με το σύνολο των πιστωτών. Okay. Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία να την καθαρίσουμε, και όχι μόνο να την καθαρίσουμε σε ζήτημα χρεών, γιατί δεν είναι ήταν οι υπάλληλοι, ήταν οι φορείς που συμμετείχαν. Ήταν το ΙΚΑ, η εφορία, προμηθευτές. Προμηθευτές υπήρχαν και δικαστικές αποφάσεις. Χρόνια, ναι. Και φτάσαμε να τελειώσει αυτή η ιστορία, να λύσουμε το ζήτημα, να τακτοποιήσουμε πολεοδομικά και το χώρο και να καταφέρουμε να τον λειτουργούμε επιλεκτικά. Δηλαδή, ο χώρος πλέον μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν έχουν γίνει τα μεγάλα βήματα επανεκκίνησης, γιατί πρέπει να είναι προσεκτικά. Είδαμε να γίνεται το συνέδριο. Έγινε το Balkan Energy Forum. Έχουν γίνει και κάποια μικρογεγονότα με τους YouTubers, με τα αυτοκίνητα που μαζεύτηκαν και αξιοποίησαν το χώρο, έχοντας νεολαία και τις τάσεις και στο κέντρο Παντελήδη που αξιοποίησε το χώρο. Ναι, εντάξει, ήταν μια διαφήμιση για το έργο μας. Και ακόμα και μια η πράξη που έγινε το 2022 το Μάρτιο, που ήταν και η πρώτη επανεκκίνησή του, που ήταν εκείνο το τριήμερο καινοτομίας, το οποίο συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η υποδομή είναι εδώ, είναι διαθέσιμη, απλά για να φτάσουμε στο σημείο, κοιτάξτε, μπορούσαμε να είχαμε κάνει έκθεση και τώρα. Αλλά η έκθεση, άμα γινόταν τώρα, θα ήταν και πρόχειρη, και προεκλογική. Ο ένας εκ των δύο συνυποψηφίους μας, λοιπόν, στην παρουσία του συνδυασμού, τον Γιώργο Παντελίδης, ανακοίνωσε ότι αν εκλεγεί θα γίνει ξανά η έκθεση των κύλων την επόμενη χρονιά. Η έκθεση των κύλων θα γίνει ούτως ή άλλως την επόμενη χρονιά, γιατί δεν είναι θέμα εξαγγελίας, είναι θέμα κάποιων βημάτων. Άρα δεν γινόταν αυτά τα βήματα. Άρα θα γίνει ούτως ή άλλως, δηλαδή. Και εσείς αν. Ναι, έχουν είπε ότι θα γινόταν και φέτος, αλλά δεν το κάναμε επειδή ήταν πρόχειρη και προεκλογική. Όχι, λες ότι θα. Πρέπει να μορφωθεί ότι το κάνεις προεκλογικά. Όχι. Πρέπει να είσαι έτοιμος όταν θα κάνεις την επανεκκίνηση. Εμείς λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της εξυγίανσης, ήρθαμε και σε επαφή με φορείς, με τους οποίους είχαμε διαχρονικά πρόβλημα λόγω της ασυνέπειας της επιμελητριακής. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Έτσι, επανεμφανίστηκε στην περιοχή μετά από 12 χρόνια. Άρα λοιπόν, εμείς το βήμα δεν θέλουμε να γίνει όπως παλιά. Δηλαδή, μια επανάληψη κάποιων λάθος βημάτων, τα οποία, ας πούμε, να δημιουργούν ένα γεγονός και έναν τόρο και μετά να δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η έκθεση μπορεί να γίνει από του χρόνου και μπορεί να γίνει με τη συνδρομή της ΔΕΘ, το λέω καθαρά, και μπορεί να πάρει και έναν άλλο χαρακτήρα, ο οποίος ήδη συζητιέται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
με την έννοια ότι πρέπει. Πιο κλαδικό. Και πιο κλαδικό. Χωρίς να αναιρείται το γενικό. Στον γιατί... ενεργειακό κλάδο. Ναι, προφανώς θα, πρέπει... προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μια στόχευση στην ενέργεια και στις νέες τεχνολογίες. Έτσι. Ναι. Επίσης είναι σημαντική και σταθερή η παρουσία της ΔΕΘ σε κάποιες περιοχές. Βλέπε Λάρισα στο αγροτικό προϊόν. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε θεωρούμε ότι η περιοχή μας πρέπει να μπει στο καλεντάρι της ΔΕΘ και αυτό συζητάμε στην έννοια του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, έστω σε επίπεδο διετίας. Γιατί αυτό όπου εφαρμόζεται με επιτυχία και μετά σιγά σιγά μπορούν να γίνονται και άλλα μικρογεγονότα. Είναι δηλαδή, να το πω λίγο πιο λαϊκά, μια υποέκθεση της ΔΕΘ με συγκεκριμένο χαρακτήρα, να το πω έτσι. Ακριβώς. Μια από τις υποεκθέσεις. Μια από τις υποεκθέσεις. Επειδή ανέφερε και αυτό το αγροτικό της Λάρισα, φαντάζομαι που γίνεται κάπως έτσι. Που γίνεται το μοντέλο είναι αυτό. Ναι. Το μοντέλο είναι αυτό. Ναι, ναι. Και επειδή έχουμε περάσει από τις εποχές που απλά ο καθένας κάνει την έκθεσή του για να την κάνει και όλα αυτά, πρέπει οι εκθέσεις να έχουν και μία στόχευση και μία προσθετικότητα. Ναι. Και να έχουν και κάποιους παράγοντες, οι οποίοι είναι γνώστες, είναι ηγέτες στο κομμάτι το εκθεσιακό και μπορούν να φέρουν σε πέρα αυτά τα γεγονότα. Αυτά λοιπόν έχουν δρομολογηθεί. Γιάννη, η φωνή του επενδυτηρίου ήταν αυτή που έπρεπε κατά τη διάρκεια της θητείας σου. Ενισχύθηκε. Βεβαίως. Μια σειρά τοπικών ζητημάτων, βεβαίως, κεντρικών ζητημάτων. Στο μείζον ζήτημα της μετάβασης. Δίκη σε εισαγωγικά μετάβαση. Δίκη μετάβαση λέγεται. Ναι, αν είναι δίκη. Το επιμελητήριο της Κοζάνης και αυτό από τις πρώτες ενέργειες που κάναμε, δόμησε μια συγκεκριμένη δουλειά μαζί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και κατέθεσε συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση. Τότε ήταν η διαδικασία. Το σχέδιο δικής αναπτυξιακής μετάβασης, ναι, το οποίο ζάμε, πλέον είναι το πρόγραμμα δικής αναπτυξιακής μετάβασης. Άρα λοιπόν, εμείς ήμασταν και είμαστε παντού. Είμαστε και στα μικρά και καθημερινά. Επισημάνατε και στα τα αγροτικά. Βεβαίως επισημάναμε. Στοιχεία που είχε και το ΣΔΑΜ και το ΔΑΜ. Ναι, θα σας πω. Εγώ το λέω από μόνος μου ότι το πρώτο και μεγαλύτερο αρνητικό είναι ότι η διαδικασία της μετάβασης έγινε ένα πρόγραμμα. Εγώ με προγράμματα ασχολούμαι, αλλά όταν κάτι είναι αρνητικό, θα το λέμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν το ότι η δίκαιη μετάβαση έγινε ένα πρόγραμμα είναι λάθος. Η δίκαιη μετάβαση είναι μια διαδικασία. Και πρέπει να έγινε έχει... ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό, φαντάζομαι. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό το λέμε πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ΔΑΜ. Ναι, κατέληξε να είναι μόνο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και δεν μπαίνουμε στην. Δεν είναι ορματικό, τι εννοείς. Ναι, δεν μπαίνουμε στην άμεση επικοινωνία και επαφή με τους φορείς. Μια εξελικτική ούτως ώστε διαδικασία. Να διαμορφωθούν και οι προτάσεις δυναμική, εκ των έσω, από κάτω προς τα πάνω, να το πω έτσι. Βέβαια, παρεμβήκαμε σε κάποια πράγματα, έτσι. Ακόμα και στις δράσεις. Όσο μπορούσατε, ή θα μπορούσατε να είστε και πιο παρεμβατικοί. Όχι, ακριβώς όσο μπορούσαμε. Δεν θεωρώ ότι η έννοια της παρεμβατικότητας είναι απλά και μόνο μία φωνή. Παρεμβατικότητα πρέπει να έχει από πίσω περιεχόμενο, διότι αλλιώς καταλήγει σε κενό δοχείο, να το πω έτσι, και εκτίθεσαι πολλαπλά. Οπότε εμείς και παρεμβήκαμε και παρεμβαίνουμε και ακουγόμαστε. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις καταφέραμε, όπως η μεγάλη προκήρυξη που είχε τα 619 σχέδια τα μικρά στη Δυτική Μακεδονία, ζητήσαμε να εξαιρεθούν οι μεσαίες επιχειρήσεις, γιατί οι μεσαίες για την περιοχή μας είναι μεγάλες, για να μπουν τα μικρότερα μαγαζιά να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό έγινε σε εσωτερική σύσκεψη των 4 πρόεδρων των επιμελητηρίων με τον κύριο Παπαθανάση. Και έγινε και αποδεκτό. Έτσι. Άρα λοιπόν οι παρεμβάσεις, είτε ongoing, να το πω έτσι, πάνω στη στιγμή, είτε στη λογική, αν θέλετε τώρα το επόμενο διάστημα, θα τρέξουν και τα λεγόμενα μικροδάνεια. Έτσι. Πάγιο αίτημα του επιμελητηρίου. Και με εργαλείο που διαμόρφωσε το ίδιο το επιμελητήριο το ΤΑΔΙΜ, με την περιοχή το ΤΑΔΙΜ και ακριβώς το ίδιο μοντέλο Ταμείου Χαρτοφυλακίου είναι και αυτό με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αυτό ακριβώς εφαρμόζεται και ήταν από τις πάγιες θέσεις μας και θεωρώ ότι θα δώσει και σημαντικές ενέσεις ρευστότητας στην περιοχή. Άρα λοιπόν εμείς αγγίξαμε τρεις τομείς, έναν την καταφέραμε. Ο ένας λοιπόν ήταν των χρηματοδοτήσεων, ο άλλος ήταν των χρηματοδοτήσεων των τραπεζικών, ο άλλος ήταν των χρηματοδοτήσεων των άμεσων που είναι στις επιχειρήσεις με τα επενδυτικά του σχέδια και ο τρίτος τομέας ήταν η λεγόμενη ενεργειακή εξοικονόμηση, όπου είναι ανοιχτή μια κουβέντα λόγω και του θεσμικού πλαισίου το οποίο βρίσκεται σε μια αναμόρφωση για τη διαμόρφωση ενεργειακών κλαδικών κοινοτήτων, ούτως ώστε να πάμε στην πραγματική εξοικονόμηση του. Άρα, Γιάννη, με όλα αυτά θεωρείς, δηλαδή, επειδή το ακούς συχνά, παρουσιάζεις μια σειρά δράσεων, έτσι. Ναι. Γιατί σίγουρα το ακούς συχνότερα από εμάς.
Το 2024, πρώτον, γιατί να μην έχουμε ένα επιμελητήριο στη Δυτική Μακεδονία, και δεύτερον, τι χρειάζεται το επιμελητήριο. Λοιπόν, ναι, θα σας πω. Εγώ δεν είμαι εναντίον του ενός επιμελητηρίου στη Δυτική Μακεδονία. Μιλάμε για 18.000 επιχειρήσεις, από τις οποίες περίπου 10.000 είναι στο νόμο Κοζάνης, έτσι. Η έννοια αυτή όμως είναι πράξη νομοθετική. Υπάρχει η δυνητική εθελοντική συνένωση, αλλά δεν έχει τεθεί μέχρι τώρα σοβαρά και δύσκολο θα τεθεί αν στο τραπέζι και δύσκολο θα τεθεί αν δεν γίνει κεντρική απόφαση. Απόφαση και παρέμβαση. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό, ούτε το αν κάποιος θα λέγεται πρόεδρος ή αντιπρόεδρος μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Το ζήτημα είναι να δούμε οι περιοχές τι πληθυσμό έχουν, τι επιχειρήσεις έχουν και αν οι παρεμβάσεις μπορούν να είναι σε επίπεδο περιφερειακό ή σε τοπικό. Εγώ θεωρώ ότι σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας είμαστε κουτί. Είμαστε ένα κουτί για ένα πιλωτικό μοντέλο εφαρμογής. Θα μπορούσε δηλαδή να το ξεκινήσει νέας πράξης, το ένα ΕΒΕ η περιφερειακή κοινωνία. Το έχει συζητήσει με συναδέλφους. Έχει συζητηθεί, ναι. Και? Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι το αποδοχή βλέπουν θετικά. Υπάρχουν και όπως στη Φλόρινα ο Σάββας Απαλίδης. Και αυτό τυχαίνει στην έννοια των συναδέλφων που μιλάμε τώρα, έτσι. Κάποια στιγμή αυτοί που είναι πρόεδροι τώρα. Αλλά αυτό μπορώ εγώ να σας μεταφέρω. Και υπάρχει και κάποιο σκεπτικισμό σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ότι μια τέτοια εξέλιξη θα φέρει, ας πούμε, έναν υδροκεφαλισμό στην Κοζάνη. Σε τις απορροφήσεις, αυτός φόβος. Απορροφήσει, ας πούμε, όλη την υπόλοιπη προσπάθεια. Ωστόσο, αυτό είναι, για μένα είναι ανοιχτό. Για μένα, αν κάποιο θέλει να παρεμβεί και νομοθετικά και να αναμορφώσει και την επιμελητηριακή νομοθεσία που είναι λίγο ακόμα, να το πω έτσι, παλιακή. Εδώ δεν ξέρουμε πώς διαρκεί μια θητεία. Θα πρέπει να κάνει και τέτοιες τομές. Η Δυτική Μακεδονία είναι ένα καλό μοντέλο. Ενδιαφέρον. Πειραματικό. Και για το άλλο ερώτημα που. Για ποιον μας βλέπουν τώρα, επαγγελματίες, βιοτέχνες, στην εστίαση. Για ποιο λόγο να πληρώνω, γιατί να είμαι στο επιμελητήριο, παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Υπάρχει πάντα αυτό το ερώτημα. Τι κάνει το επιμελητήριο για μένα και γιατί να πληρώνω το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο λοιπόν είναι ένας φορέας ο οποίος στη μία δράση, παράδειγμα, όταν το επιμελητήριο επίλυσε το θέμα του εκθεσιακού, υπήρχαν κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν τα λεφτά τους. Λειτουργήσε για αυτούς. Ναι, τα πήραν όμως ενώ λίμναζαν πόσο καιρό χρέη. Σημασία. Να λοιπόν τι μπορεί να κάνει το επιμελητήριο για αυτούς. Επίσης, το επιμελητήριο τι έκανε και τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Το έχω και σε πρώτη προτεραιότητα. Με το που αναλάβαμε την θητεία, πέσαμε με τα μούτρα στα σωματεία. Mm-hmm. Είναι μια ιστορία, για μένα είναι η πεμπτουσία του επιμελητηρίου, είναι όλα τα κλαδικά σωματεία, οι κλαδικές εκπροσωπήσεις, οι σύλλογοι των περιοχών, η πλειοψηφία των οποίων χτυπήθηκε σημαντικότατα και στα οικονομικά και στη λειτουργία μέσα από το COVID. Έτσι, και όλο αυτό λίγο ξεγαρβαλώθηκε, να το πω έτσι. Και μπήκαμε κατευθείαν μπροστά στο να ενεργοποιήσουμε και πόρους αλλά και δράση με τα σωματεία. Επειδή ξέρω πολύ καλά τι λέω, πενταπλασιάσαμε τουλάχιστον τους πόρους που κατανείμονται στα σωματεία με σεμινάρια. Πενταπλασιάσαμε. Ναι, ναι. Επιχειρηματικές αποστολές, γιορτές, δράσεις των εμπορικών συλλόγων, των σωματείων. Μην ξεχνάτε ότι από την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία ξεκίνησε το Πανελλήνιο Σεμινάριο της Ηλεκτροκίνησης, όπως έχει εξελιχθεί μαζί με το Πανεπιστήμιο και τον Τεχνοβλαστό Ινώρα, μαζί με τα σωματεία της περιοχής, και Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, ψυκτική, το σωματεία της εστίασης. Αυτά όλα, συγγνώμη, έχουν αποτύπωμα οι εκθέσεις ή τα σεμινάρια. Για τους συμμετέχοντες. Δηλαδή, για τους συμμετέχοντες. Αν σε ρωτήσουν τώρα, κάνει ένα μας υπολογισμό διοικητικό. Α, εμά το ρωτήσουν. Να σας πω γιατί έχουν. Από μια έκθεση στην τάδε περιοχή που πήγατε. Τι κερδίσαμε. Τι κερδίσαμε. Ναι. Μας είδανε απλά. Καταλάβαινε, είσαι καλύτερος από εμάς στις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Καταρχάς, σε έκθεση δεν πας για να κερδίσεις, πας για να χτίσεις. Οπότε το κέρδος, έκθεση, το χτίσιμο, το ίδιο. Στην έκθεση και η επαναληψιμότητα και η αποτύπωση μιας παρουσίας, είτε τοπικής, αν μιλάμε για Δυτική Μακεδονία, ή για Κοζάνη, είτε επιχειρηματικής, αν μιλάμε για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, δημιουργεί την έννοια της συνέχειας της εμπιστοσύνης και στη συνέχεια αυτό γίνεται προϊόν. Εμείς τι κάναμε όμως, μπήκαμε σε μια άλλη πράξη.
Όλο αυτό το πράγμα το ηλεκτρονικοποιήσαμε. Ναι. Δηλαδή το διαμορφώσαμε με συγκεκριμένες προτάσεις και budget, καλώντας τις επιχειρήσεις μέλη, όχι μόνο της Κοζάνης, βάλαμε και τη Δυτική Μακεδονία στο παιχνίδι, γιατί είχαμε έτοιμη την εφαρμογή, προκειμένου όλα αυτά τα εισερχόμενα να έρχονται έτοιμα στην Περιφερειακή Αρχή, στο πρόγραμμα εξωστρέφειας που τρέχει η Περιφερειακή Αρχή. Αυτό παλιά είχε αρκετές αριθμίες. Και τώρα έχει, είναι πολύ μικρές, αλλά έρχεται πλέον ένα προσυμπληρωμένο, να το πω, ενδιαφέρον από την περιοχή και είναι πολύ πιο εύκολο να κατανείμεις πόρους και να κάνεις επιλογές για να αυξήσεις τις δράσεις εξωστρέφειας. Επίσης, μπήκαμε και στο ανάποδο παιχνίδι. Καλέσαμε αγοραστές από το εξωτερικό. Θεωρώ από τις καλύτερες δράσεις και... Το οποίο για μένα είναι μια εμβληματική δράση, η οποία έκανε μια ανάποδη δραστηριότητα. Είχε δηλαδή αποτέλεσμα. Ναι, ρωτήστε και τους συμμετέχοντες και θα καταλάβετε γιατί τι γίνεται. Έρχεται ο αγοραστής, όλοι θεωρούμε ότι ο αγοραστής πρέπει να είναι μια μεγάλη αλυσίδα του εξωτερικού. Δεν είναι όμως όλοι έτσι. Mm-hmm. Οι μεγάλες χονδρεμπορικές αποθήκες στο εξωτερικό, που συνήθως, να το πούμε έτσι, δικούνται από Έλληνες ή έχουν Έλληνες μετόχους σε όλη αυτή τη διαδικασία και ουσιαστικά τροφοδοτούν, θα λέγαμε, την εστίαση της κεντρικής, της βόρειας και της ανατολικής Ευρώπης, έχουν τεράστιους τζίρους πάνω τους, που άμα έρθουν εδώ, η περιοχή θα ξεπουλήσει, να το πω έτσι. Άρα εμείς διαμορφώσαμε μια ανάποδη κίνηση, φέραμε αυτούς εδώ αντί να πηγαίνουμε εμείς εκεί και να μας βλέπουν μαζί με άλλους 100, τους γνωρίσαμε την περιοχή, τους φέραμε σε επαφή με τις ίδιες τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων με τους ανθρώπους. Αυτό δημιουργεί μια βιωματική σχέση και διαμορφώνει και μια καλύτερη γνώση στο προϊόν. Αν θέλετε, δημιουργεί και ένα συναισθηματικό δέσιμο, το οποίο και αυτό είναι στοιχείο αγοράς. Και όλο αυτό το πράγμα εξελίσσεται και εξελίσσεται αρμονικότατα. Και για μένα θα ήταν μεγάλη, πώς να το πω, επιτυχία αν καταφέρουμε να το πάμε και εκτός της αγροδιατροφής. Δηλαδή να αρχίσουμε να κουμπούμε και κάποιους άλλους κλάδους. Αυτό το επόμενο Ωστόσο, βήμα δηλαδή. Ναι, για μένα, ας πούμε, έχοντας πλέον την εμπειρία και, και τα δεδομένα όλης αυτής της προσπάθειας, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει ένα προσεκτικό άνοιγμα, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται στο ποδάρι, να το πω έτσι. Αυτά πρέπει να κάτσει με ανθρώπους που γνωρίζουν το σκέλος των εξαγωγών, τα προβλήματα και να αρχίσεις να διαμορφώνεις ακόμα και τις από κάτω ταχύτητες. Αυτός είναι βασικός ρόλος. Δηλαδή να μπορεί ο μεγάλος να βγει και να πετύχει συμφωνίες και να μπορεί ο μικρότερος να παρακινηθεί και να καταλάβει πώς μπορεί να βγει έξω, mm-hmm. τι πρέπει να αλλάξει στο εσωτερικό του. Άρα αυτό έχει μέσα και εκπαίδευση και τη διαδικασία της επικοινωνίας. Και αν θέλετε, έχει και πολλά προβλήματα, γιατί κάποιος ανακαλύπτει ότι ίσως βρίσκεται σε μία λάθος ρότα ή στρατηγική. Πρέπει να αλλάξει μια ετικέτα. Στο επιμελητήριο υπάρχει φιλοσοφία σε ποιες εκθέσεις συμμετέχετε, έχετε χαράξει μια τέτοια φιλοσοφία? Βεβαίως. Ή πάμε σε ό,τι μας πούνε, ότι Όχι. ήρθε ο Πλιάτος και ο Πτσιάβας και είπαν πάμε εκεί, συμφέρει εμάς να πάμε. Καιρό, υπάρχει μια φιλοσοφία. Επειδή λοιπόν όλα γίνονται με ανθρώπους και πρέπει να λέμε έτσι, τα πράγματα, τίποτα δεν είναι. Μια διοίκηση είναι οι άνθρωποι της, έτσι, δεν το συζητώ. Υπήρξε πραγματικά ένας από τους συνεργάτες μου και φίλος πραγματικός, ο Μιχάλης ο Χλιάπας, ο οποίος έδωσε ψυχή και αυτό να διαμορφώσει όλο αυτό το περιβάλλον το εκθεσιακό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το κομμάτι της εξωστρέφειας, τουλάχιστον στον τομέα της ξυλίας, αλλά είχε και την οξυδέρκεια και τη διορατικότητα, αν θέλετε και την υπομονή, να ψάξει από το κρασί μέχρι τις κατασκευές ή όλα τα διεθνή γεγονότα και ουσιαστικά να φέρουμε έναν προσερβιρισμένο κατάλογο, ας πούμε, στις επιχειρήσεις και να τους πούμε διαλέξτε. Α, υπήρχε πρόταση δηλαδή, ότι υπάρχουν 20 εκθέσεις. Ότι είναι αυτές, κοστίζουν τόσο το τετραγωνικό και είναι αυτή η λογική. Οπότε δείτε και το δικό σας ενδιαφέρον και άρχισε μια ανάδραση η οποία λειτουργεί και λειτουργεί πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή όλο αυτό το κομμάτι της εξωστρέφειας που τρέχει με πόρους της περιφέρειας. Αυτό θα ρωτούσα. Ναι. Δεν τρέχει με πόρους του επιμελητηρίου. Αυτό θα ρωτούσα. Το επιμελητήριο έρχεται συμπληρωματικά σε κάποιες δράσεις. Μισό λεπτό. Ακούει όμως η περιφέρεια το επιμελητήριο ή τα επιμελητήρια θες, όλο αυτό... ή κάνει η περιφέρεια ό,τι νομίζει? Όχι, δεν κάνει ό,τι νομίζει. Πώς είναι η περιφέρεια παίρνει όλο αυτό το... την εκδήλωση ενδιαφέροντος, να το πούμε έτσι. Πολυσαρίδης είναι τώρα. Ναι, βεβαίως. Το κάνει τεχνικό δελτίο, ας πούμε, το περνάει και έχει όλα αυτά
ως γεγονότα. Άρα λοιπόν, αυτό δεν βγαίνει από τη λογική ότι με πήρε ένας που κάνει μια έκθεση και σε 20 μέρες πρέπει να πάμε και να βρω 10 επιχειρήσεις και όλο αυτό το οποίο εγώ είμαι τελείως έξω από αυτή τη λογική. Για να έχετε, αλλά... έχετε καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Βεβαίως έχουμε καλή. Γενικά. Και την πολύ καλή συνεργασία, τουλάχιστον σε εμάς όσο ήμασταν, ξεκίνησε και από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Δηλαδή, οι βάσεις η σημερινή έφυγαν... συνεργασία είναι καλύτερη, τα ίδια. Τώρα θα ανακατέψω άλλο θέμα. Λοιπόν, η συνεργασία είναι αρμονική. Είναι εξελικτική. Ο Νίκος Λουσαρίδης είναι ένας επιμελητριακός, είναι μέλος του διοικητικού μας. Να το ρωτήσω ευθέως. Η συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή Αμανατίδη είναι καλύτερη σε σχέση με την Περιφερειακή Αρχή Κασαπίδη, είναι το ίδιο. Κοιτάξτε. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία. Υπάρχει εξελικτικότητα και ταχύτητα, ναι. Βλέπε το κομμάτι των εκθέσεων και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο στάσιμα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό έχει να κάνει λίγο και με τη ροή της καθημερινότητας ή με τις επιλογές και τις κατευθύνσεις που έχει ο καθένας, αλλά θεωρώ ότι το ζήτημα δεν είναι αυτό. Γιατί το επιμελητήριο, όποιο και αν είναι, πάντοτε θα συνεργάζεται με την περιφέρεια, διότι δεν είναι, να το πούμε έτσι, χωρίς τους πόρους της περιφέρειας. Θέλω και εγώ παράδειγμα. Ναι. Το παράδειγμα νομίζω είναι το μεγάλο πρόγραμμα των 40.000, θα σου πει. Το κάνω γενικότερο. Στο πρόγραμμα των 40.000, γιατί το 40 εκατομμυρίων, να το λέμε, ναι, κτλ. Τότε το επιμελητήριο εμείς, εγώ δεν ήμουν πρόεδρος τότε. Το 21. Όχι, δεν ήταν η προηγούμενη περίοδος. Μάλιστα είχα αρθρογραφήσει τότε εγώ, ναι, με βάση το εθνικό δεδομένο στο σύνολο της χώρας, το τι έχει κάνει κάθε περιφέρεια. Πολύ ωραία. Εγώ το βάζω, ναι, λοιπόν, παράδειγμα. Ναι. Το ΕΒΕ λοιπόν, τότε, από όσα ξέρεις, γιατί ήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ήμουν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα λεπτό. Ναι. Ναι. Ρωτήθηκε και παρενέβη στους όρους και αντιστοίχως το κάνει σε προγράμματα που πάει να βγάλει η περιφέρεια τώρα, ναι, που αφορούν τις επιχειρήσεις. Με αφορμή λοιπόν την τότε... Διότι εκείνη η ιστορία είχε, ναι, δημιουργήσει εμφύλιο πόλεμο. Σάλλο. Ναι, και εμφύλιο ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Έχει ακόμα απόνερα, έχει, έτσι. Φυσικά έχει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ωστόσο, επειδή ακόμα και σε αυτό θα απαντήσουμε, τότε ως σύμβουλος είχα τοποθετηθεί. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, ναι. Όχι, και ως άνθρωπος που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Α, σύμβουλος εννοείς, ναι, ναι, επιχειρηματικά. Ναι. Ήταν δημόσια η τοποθέτηση, ναι, 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 δική μου, του Κώστα του Θεοδωρίδη και του νυν Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κοζάνης του Περικλή του Αλιφέρη, όπου λέγαμε ποιες διορθωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν. Έτσι. Mm-hmm. Δημόσια, όχι τέτοιο, σε ένα φόρουμ. Το ότι εισακούστηκαν, δεν εισακούστηκαν κάποια πράγματα, κάποιες περιφέρειες πήγαν καλύτερα ή όχι. Το θέμα είναι τα επιμελητήρια να ρωτούνται πριν. Πριν χαρακτηρίσει το πρόγραμμα. Ναι. Ναι, ναι. Και όχι μετά. Πολλές φορές ερχόμαστε με ένα, πώς να πω, με ένα, ας το πούμε, προτιγανισμένο, mm-hmm, έτσι, φαγητό, προσερβιρισμένο φαγητό, mm-hmm, και σου λένε κάνε διαβούλευση 3 ημερών. Έτσι δεν γίνεται. Το παράδειγμα είναι και η δράση της γουνοπίας. Με το που μπήκανε τα επιμελητήρια στο παιχνίδι, Κοζάνης και Καστοριάς, και βγάλαμε αναλυτικά δεδομένα και παραδείγματα για το πώς μπορεί να κινηθεί η Γούνα και πώς μπορεί να έχει απορροφητικότητα το πρόγραμμα, οι αστοχίες των δύο προγραμμάτων γίναν πρόγραμμα 2Β, ακούγοντας τα επιμελητήρια, και είμαστε έτοιμοι να πάμε και σε τρίτο πρόγραμμα, βέβαια και τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις των γουνοποιών, mm-hmm, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οπότε όλο αυτό θέλει μια καθαρή και δουλειά από πριν. Όταν φτάσει αυτό να δημοσιοποιείται, τότε υπάρχει το πρόβλημα. Μου είπε φίλος της εστίασης πριν από 10 ημέρες, mm-hmm, εγώ μου λέει θα ψηφίσω, θα ρωτήσω, λέω, τους υποψήφιους για το ΕΒΕ και θέλω να μου πούνε, λέει, για μας, λέει, τους εστίες. Εστίες που πληττόμαστε λόγω και της απολυγνωτοποίησης, ειδικά στην Κοζάνη και στην περιοχή Πτολεμαϊδα, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή την ιστορία με την πρώην ΑΕΠΗ, με τα δικαιώματα και όλα αυτά τα κόστη που πληρώνουμε και είναι δυσβάσταχτα για όλους εμάς. Πρόσφατη είναι η μερίδα που κάναμε και με τον κύριο Καβαθάνα, λοιπόν, ο ρόλος. Προτείνει το Σωματείο Εστίασης μία ημερίδα. Mm-hmm. Την υιοθετεί το επιμελητήριο, έρχονται οι θεσμικοί φορείς από την ίδια τη ΓΕΣΕΒΕ. Ο πρόεδρος της τυχαίνει να είναι και πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου της εστίασης. Ναι. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μία κινητικότητα και ταυτόχρονα εκφράζεται ο καθένας και διαμορφώνονται και προτάσεις. Βέβαια, οι λύσεις δεν δίνονται τοπικά σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά, ναι. Και προφανώς. Δίνονται κεντρικά. Κεντρικά, ναι. Το θέμα είναι όμως να μπορεί. Πόσο παραγωγικό μπορεί. Εγώ να σας πω, επειδή γνωριζόμαστε και μιλάμε με τον κύριο Καβαθά, η εκδήλωση που έγινε στην Κοζάνη, γιατί τριγύρισε
ολόκληρη την Ελλάδα. Ήταν από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις σε επίπεδο εστίασης και συμμετοχής στο σύνολο της χώρας. Άρα λοιπόν, εκεί πρέπει να δεις και τους ανθρώπους που εμπνέουν και μπορούν να κινητοποιούν τα σωματεία, αλλά και να καταλάβουμε ότι αν δεν επιστρέψουμε στη σωματιακή λειτουργία, δηλαδή ισχύς εντιενώσει, να το πω, για κάθε κλάδο, δεν αρκεί η γκρίνια, να το πω έτσι. Πρέπει να είσαι παρόν, να θέτεις τα προβλήματα, να χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι. Αυτή είναι η έννοια του συνδικαλιστικού σωματείου. Και εμείς αυτό που έχουμε υποχρέωση είναι να το μεταφέρουμε κάτω. Και για μένα η μεγαλύτερη υποχρέωση είναι να το κάνεις πρόταση. Ναι. Κάτι που για μένα είναι και το στοίχημα και η ουσία της διοίκησης και είναι κάτι που μου αρέσει και πάρα πολύ. Όταν βλέπω ένα πρόβλημα ή όταν το αναγνωρίζω να το οριοθετώ και να δω πώς μπορώ να παρεμβώ. Εγώ δεν λαϊκίζω, έτσι. Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Αυτή είναι δεν το έκανα ποτέ στην ζωή μου. Λαϊκίζουν άλλοι στην υποψηφή σας. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι στην έννοια της προεκλογικής διαδικασίας. Εγώ δεν το κάνω ούτε διοικητικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ούτε σε επίπεδο μηντιακό δεν το κάνω. Έτσι. Η δικιά μου η λειτουργία είναι καθαρά προσιλωμένη σε δεδομένα και σε αποφάσεις. Θα επανέλθω, λαϊκίζουν άλλοι υποψήφιοι. Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει. Είναι μια εύκολη κριτική, η οποία δεν ξέρω αν προσφέρει στο θεσμό. Να πω για μια πρόσφατη, ας πούμε, για να το πάμε. Ναι. Ο συνδυασμός του κ. Παντελίδη πρόσφατα, το ίδιο νομίζω, ναι. Πάμε καλά, μιλώ για μια πρόσφατη εκδήλωση. Μίλησε για αυτή την ιστορία με τις καταρτήσεις, ας πούμε. Ναι, ωραία. Είναι λογική η κατάρτιση, δηλαδή πάμε κατάρτιση. Και το λέω και σε μια γενικότερη έννοια και θέλω και την άποψή σου και ως σύμβουλος. Προτείνοντας ζήσει την επιδότηση της εργασίας. Ακριβώς εκεί δεν το πάω. Επειδή το πρόγραμμα ΔΑΜ που λέγαμε πριν έχει φάει ένα κάρο λεφτά στην κατάρτιση. Δηλαδή, γιατί να μην κάνουμε αυτό επιδότηση εργασίας. Ναι, ναι. Σας φιλοσοφία. Και επιδότηση εργασίας έχει το ΔΑΜ. Ναι, έχει, αλλά πού είναι. Έχει ένα κομμάτι, έχει προγράμματα τα οποία βγήκαν από τον ΟΑΕΔ και έχουν την επιδοτούμενη εργασία. Δεν μπορούν να είναι όλα επιδότηση και δεν μπορούν να μιλάμε στο 2024 και πηγαίνοντας στο 2030 για επιδότηση, ούτε μπορούμε να μιλάμε για το να σταματήσουμε μπορούμε την κατάρτιση. Γιατί δεν μπορούμε. Να σας πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί την κατάρτιση είναι κάτι που το κάνει ο καθένας και μόνος του, στο σπίτι του ή στο γραφείο του. Η εξέλιξη είναι διαρκής, το ψάξιμο είναι διαρκής. Αυτό που λέμε η διαβίου μάθηση. Άρα λοιπόν η δεξιότητα και η απόκτηση άλλων εμπειριών και άλλων εργαλείων στη διάθεση ενός. Με έτσι, να κάποιο θα πει: ο Γιάννη, εντάξει, φτάνει. Πόσο καταρτίστηκα, τώρα θέλω να βρω δουλειά. Ναι, ωραία. Και η γενική εικόνα, συγγνώμη, το λέω για να συμπληρώνω, και είναι και επίσης ούτε με την επιδότηση θα βρει ο άλλος δουλειά μόνο. Εργασία είναι μόνη. Γιατί το μόνη. Δηλαδή, να μην το βάζουμε. Μια δυνατότητα. Γιάννη, συγγνώμη τώρα. Μιλάμε πολύ για ροκάνισμα των χρημάτων του ΔΑΜ και άλλων προγραμμάτων. Με αυτή την κατάρτιση. Χωρίς να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Που πηγαίνουν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κοιτάξτε, έτσι. Θέλετε να βάλουμε και διαφοροποιήσεις. Εμείς έχουμε 500 ανέργους στην περιοχή, τους οποίους τους καταρτίζουμε, θα πάρουν ένα επίδομα και ήδη κάποιοι είναι σε πρακτική. Αυτή δουλειά θέλουν όμως. Αυτοί θέλουν δουλειά, δεν έχουν κατάρτιση. Ναι, δουλειά θέλουν. Ωραία. Το μέσα από αυτή τη διαδικασία, το αν κάποιος θα βρει δουλειά ή όχι, δεν είναι ούτε αναγκαίο ούτε προαπαιτούμενο. Ωστόσο, μπορεί να διαμορφώσει εκείνες τις δεξιότητες και τους διάβλους για να το κάνει. Επίσης, αν υπάρχουν κάποια κενά, υπάρχουν οι δυνατότητες, έτσι έχει δομηθεί το πρόγραμμα, ούτως ώστε κάποιος να πάρει, ας πούμε, την αδυναμία του και να την κάνει εκ νέου εκπαίδευση, ούτως ώστε να βρει τη θέση την οποία χρειάζεται. Γιάννη, μπορεί να ρωτήσω λίγο αυτό το απλό. Λέτε, θα πάτε για ένταξη 500 ανέργων στην αγορά εργασίας. Πού, δηλαδή σε τι επιχειρήσεις. Και πότε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Ναι, έτσι. Ο κόσμος όμως τώρα που μας βλέπει και οι άνεργοι θα πούνε πού, πότε λοιπόν, είναι εργαστικό. Οι άνεργοι ήδη, το λέει, ήδη, πει, στο Ζάνης, οι άνεργοι ήδη τελειώσανε τη θεωρητική τους κατάρτιση. Κάποιοι βρίσκονται σε επιχειρήσεις, κάνουν την πρακτική και κάποιοι είναι σε αναμονή. Επίσης, η Κοζάνη είναι η πρώτη που συμβλήθηκε με την ΕΙΔΑΜ, είναι η πρώτη που τρέχει το πρόγραμμα. Και να το πω και έτσι, η Κοζάνη δεν διάλεξε το πρόγραμμα. Η Κοζάνη βρήκε ένα πρόγραμμα, μια πρόσκληση που καθιστούσε τα επιμελητήρια δικαιούχους. Και τι θα κάναμε, δεν θα το πέραμε, να το πούμε έτσι. Εμείς προτείναμε αλλιώς. Η πρότασή μας ήταν άλλη. Η πρότασή μας ήταν η κατάρτιση και η εκπαίδευση να αφορά τα μέλη μας. Ναι. Όχι τους ανέργους. Ναι, ναι. Δηλαδή, η ανεργία είναι ένα δύσκολο πεδίο. Mm-hmm. Υπάρχει ο ΟΑΕΔ για αυτό το πράγμα. Τα επιμελητήρια δεν θα αντικαταστήσουν τη ροή και τη λειτουργία του ΟΑΕΔ. Άρα τα επιμελητήρια θα πρέπει να βρουν τα μέλη και τις επιχειρήσεις που έχουν δυναμικό ή ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν, να καταρτιστούν. Ξέρετε, τα σωματεία κάνουν διαρκώς κατάρτιση.
σε θέματα νομοθεσίας, σε θέματα εγκυκλίων. Είναι ενημέρωση. Ψυκτική, κατάρτιση. Όχι, είναι κατάρτιση. Είναι κατάρτιση, βέβαια. Και πιστοποίηση. Ναι. Δηλαδή τα συνεργεία αυτοκινήτων στην ηλεκτροκίνηση βγάλανε πιστοποίηση βάσει του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει για το ποιος μπορεί να είναι συντηρητής ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Έτσι. Είναι επαγγελματικό δικαίωμα, είναι δυνατότητα απόκτησης. Και αυτό περνάει από πρόγραμμα κατάρτισης. Προφανώς. Ναι, το πρόγραμμα κατάρτισης δεν πρέπει να είναι πάντα κάτι πολύ μεγάλο και τεράστιο σε όγκο και σε προϋπολογισμό. Μπορεί να είναι και ένα σεμινάριο, τον οποίο να έχει την προστιθέμενη αξία και να οδηγεί σε κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να βαδίζοντας το 2030 να μιλάμε μόνο για επιδότηση. Εγώ αυτό το πράγμα το βγάζω από το δικό μου λεξιλόγιο. Πρέπει να πάμε σε συμπληρωματικές, να το πω έτσι, πολιτικές, οι οποίες θα έχουν συγκερασμό όλων των ενεργειών. Και χρηματοδότηση, και επιδότηση, και κατάρτιση. Η κατάρτιση είναι ζητούμενο. Γιατί αλλάζει η αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή, αλλάζει ραγδαία, και όποιος δεν μπορεί να την ακολουθήσει, είναι πολύ εύκολο να μείνει εκτός εργασία. Ειδικά στην περιοχή μας, Γιάννη, υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, νομίζω στο θέτουν και τώρα στην προεκλογική αυτή περίοδο, τέλος πάντων, και τα μέλη του ΕΒΕ. Τι θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, τι θα γίνει στον νομό Κοζάνης? Λοιπόν, ο νομός Κοζάνης είναι. Δηλαδή, σε τις επόμενους μήνες, ημερίδες, δάμος, ζήσει ειδικά, το ξέρει και καλύτερα. Έρχεται ο Καλλιέργης, έρχεται ο Παπαθανάσης. Και 2004, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν θέλω να υποβαθμίσω, αλλά φτάσαμε στο σημείο και κάνεις ένα κέντρο κατάρτισης. Τη στιγμή που υπάρχει ένα χωριό εκεί, το οποίο βασανίζεται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, πράσινο χωριό. Δηλαδή, πάμε τους επόμενους. Ανοίξει και ένα στην Κοζάνη, τι είναι αυτό. Η επένδυση τη Άντβεντ απεντάχθηκε. Στην Φλόρνα η μεγάλη επένδυση που βλέπουμε ακόμα. Sunlight. Και συμπληρώνω εδώ γιατί ήθελα να το κάνω. Τι γίνεται τώρα εδώ στην περιοχή? Η μεγάλη επένδυση που όλοι αναμένουμε και δημοσιογραφικά αλλά και επιχειρηματικά και σαν περιοχή είναι αυτό που θα κινήσει την ιστορία, ή το πάμε λίγο λάθος? Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Περιφερειάρχης, μικρές νίκες, και ας αφήσουμε τα μεγάλα. Ωραία. Χωρίς να τα παραμελούμε. Χρειάζονται και οι μικρές νίκες, χρειάζονται και οι λεγόμενες επιλογές που είναι game change, να το πω έτσι. Η λογική της Sunlight πιστεύω ότι είναι μια τέτοια. Θα κινήσει αυτή τη διαδικασία, θα παρασύρει. Γιατί είναι τεράστια ψυχολογία. Γιατί είναι τεράστια ψυχολογία. Δεν είναι μόνο ψυχολογία, είναι τεράστιο το μέγεθος. Και το μέγεθος. Επίσης, αν δούμε το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί αυτό το διάστημα, η Δυτική Μακεδονία τι κάνει? Βρίσκεται σε ένα τελείως μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή, μεγάλη τεχνογνωσία η οποία υπήρχε μέσα από τη ΔΕΗ πλέον εξάγεται. Γιατί δεν σταμάτησαν οι εταιρείες μας να δουλεύουν, απλά δεν δουλεύουν εδώ. Έχουν φύγει στο εξωτερικό, στα νησιά, σε άλλες περιοχές που υπάρχουν ενεργειακά έργα και τζιράρουν στην περιοχή, αλλά δεν έχουν εργάτες ίσως από την περιοχή. Δηλαδή, μπορεί και κάποιοι να μετακινούνται, αλλά έχουν εργάτες από άλλες περιοχές. Αυτό που θέλουμε πλέον είναι την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων εδώ. Το πρόγραμμα, επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω, έχει τουλάχιστον 10 επενδύσεις σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες είναι επενδύσεις της τάξης των 5 εκατομμυρίων και πάνω. Αυτές θα γίνουν όμως. Εδώ είναι το ερώτημα. Λοιπόν, και πότε, δηλαδή. Γιατί ακούμε, φτάσαμε τέλος 24. Αυτές λοιπόν έχουν υποβάλει όλοι τα σχέδιά τους και περιμένουμε τώρα, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Έτσι. Οπότε το 25, αυτός που θα έχει την ένταξη, θα πρέπει να βγάλει άδειες, να σκάψει, να ξεκινήσει. Έτσι, είναι εκπεφρασμένο κάποιο ενδιαφέρον, το ξέρουμε, η Ντρακόμ είναι να έρθει στην περιοχή, είναι να έρθουν και άλλες εταιρείες. Παράδειγμα, λέω τώρα, επειδή έχει γραφτεί τη Ντρακόμ, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες επενδύσεις. Όλες αυτές από μόνες τους δεν είναι η λύση, είναι οι λεγόμενες μικρές νίκες που αναφέρονται. Επίσης αυτές, επειδή είναι στο στάδιο της ορίμανσης της κατασκευής, να το πω έτσι, των έργων, θέλουν τουλάχιστον μια τρίτη για να οριμάσουν, έτσι. Άρα εργαζόμενο θα δούμε στην περιοχή. Το 28. Προφανώς. Αυτό λοιπόν είναι το κενό που λέμε. Πολύ καλά και το λες στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι τώρα. Από ψέματα. Ναι, όχι. Ναι. Νομίζει πολλοί κόσμος ότι έτσι, σε 2 μήνες θα εγκριθούν και. Όχι. Θα κινηθεί βέβαια το λεγόμενο κατασκευαστικό κομμάτι της περιοχής. Ναι, προφανώς. Και αυτό είναι σημαντικό. Όπως κινήθηκε και με τα φωτοβολταϊκά. Υπήρχε μια μεγάλη δραστηριότητα όλων των τεχνικών εταιριών που δεν θα υπάρχει με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Οπότε εμείς, μέλημά μας είναι αυτά τα έργα τα οποία θα εγκριθούν να γίνουν.
Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια δράση. Και να μην μείνουν στα χαρτιά. Πρέπει να λειτουργήσουμε ως πρεσβευτές της περιοχής. Το επιμελητήριο. Μαζί με την περιφερειακή αρχή και τους δήμους. Και στο θέμα των εκτάσεων, των προβλημάτων που εμφανίζουν. Αν θέλετε, ακόμα και της έβρεσης του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί άμα έρθει μια εξειδικευμένη εταιρεία στις τηλεπικοινωνίες, πού θα βρει εργαζόμενο. Έχετε συνεργασία καλή με τους δήμους. Με τους δήμους έχουμε. Δρόμο. Έχουμε συνεργασία. Κοιτάξτε. Θα μπορούσε να γίνει και καλύτερη. Θα μπορούσε να γίνει και καλύτερη. Θα μπορούσε να γίνει ο προβληματισμός σας κάπου. Όχι, ο προβληματισμός είναι καθαρός. Δεν έχει να κάνει με κάποιο συγκεκριμένο δήμαρχο ή με. Είναι η ροή της εργασίας. Εγώ δεν ρώτησα καθόλου. Ο καθένας έχει, ένα μικρό προβληματισμό. Ο καθένας έχει τα δικά του. Αν ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει στο κομμάτι που πρέπει. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για την επιχειρηματικότητα. Δεν θα μιλήσω για κάτι άλλο. Οι Δήμοι θα πρέπει να δουν το θέμα της χωροθέτησης ή της επιτάχυνσης κάποιων διαδικασιών στις υπηρεσίες τους, έτσι. Και φυσικά ο μεγάλος πρεσβευτής της περιοχής είναι η περιφέρεια, έτσι. Άρα όλο αυτό το κομμάτι που θα είναι ενδιαφέρον, εμείς πρέπει να τους φέρουμε και να τους πούμε ότι εμείς εδώ σας θέλουμε, ελάτε. Αυτή η πρωτοβουλία Μανατίδη για το κέντρο. Ακριβώς αυτό θα ρωτήσω. Γραφείο ενημέρωση. Αυτό ακουμπά ακριβώς το. Είναι θετική, ακουμπά στο επόμενο στάδιο. Θα μείνει όμως. Ακουμπά στο επόμενο στάδιο. Έρχεται η επιχείρηση και αντιμετωπίζει 5-10 προβλήματα. Ναι, ναι. Πρέπει να βρει ένα μηχανισμό να τα επιλύσει. Πρέπει είναι να τέτοιος. Δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτός. Είναι τέτοιος αυτός ο μηχανισμός. Έτσι. Τι σου λένε επιχειρηματίες, τέλος πάντων, ή το έχεις ελέγξει. Αυτό είναι το περίγραμμά του. Ναι. Πρέπει να το δούμε πλέον να στην πράξη. Ναι. Οπότε τώρα που θα έχουμε τις εντάξεις και θα εμφανιστούν κάποια προβλήματα. Ναι. Άρα τώρα θα κρυφθεί δηλαδή. Πολυδομιών, όλο αυτό το κομμάτι, αυτός ο μηχανισμός θα έρχεται να λειτουργήσει πληρωματικά. Άρα ως πρωτοβουλία είναι σωστή. Από εκεί και πέρα πρέπει όλα αυτά να έχουν και τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, έχω το πρόβλημα. Ναι. Το έλυσα σε 3 μήνες, σε 5 μήνες. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή. Είπε ο Παναγιώτης πριν μια λέξη ψυχολογία. Η ψυχολογία στην τοπική αγορά, πώς είναι το τελευταίο. Δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή στην τοπική αγορά. Και υπάρχει. Άρα εσύ, και τώρα πας εσύ και οι υπόλοιποι συνοψίσεις σου και μιλάτε για εκλογές. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Εντάξει. Θα έρθουν στις εκλογές ή θα έρθουν επειδή ξέρουν το Γιάννη, το πρέπει ξέρουν, να έρθουν. Θα έρθουν και για πολλούς λόγους. Ναι, ναι. Μπορούν να έρθουν γιατί. Θέλω να πω, θα ψηφίσουν αυτόν που πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει. Ναι. Ή αυτό μπορεί, που ξέρουν, να έρθουν, μπορεί να έρθουν για αυτό το λόγο. Για να επιβραβεύσουν ή να δώσουν την εντολή σε κάποιον που θεωρεί ότι πρέπει να τους εκπροσωπήσει. Μπορεί να έρθουν επειδή έχουν ένα γνωστό ή ένα φίλο και πρέπει να βγει μια υποχρέωση. Μπορεί να έρθουν να καταδικάσουν κάτι. Ναι, ναι. Όλο αυτό είναι ένα μείγμα εκλογικό, ισχύει σε όλες τις εκλογές. Φυσικά. Δεν έχει να κάνει μόνο εδώ. Θέλω να δω ποια φιλοσοφία επικρατεί όμως. Ναι. Γι' αυτό σε ρωτήσει η ψυχολογία αρχικώς και πώς πάνε. Νομίζω ότι είναι μίξη αυτό το πράγμα. Και φυσικά ο τόνος δίνεται από τους ανθρώπους και από τις ομάδες που δημιουργούνται. Έτσι, ο καθένας έχει μια στρατηγική πάνω στην προσέγγιση της προσέλκυσης της ψήφου, να το πω έτσι. Γιάννη, κλείνοντας σιγά σιγά. Πώς είπαμε, η ώρα, πώς κυλάει η ώρα. Καλά, εντάξει, ναι. Δύο ερωτήματα έτσι που συζητιούνται στην πιάτσα. Ναι. Το πρώτο, ότι πάμε σε μία μάχη, δεν τα υιοθετώ έτσι, θέλω το σχολείο σου. Πάμε σε μία μάχη Πτολεμαϊδας, Κοζάνης, Σερβίων, Τερνενόπουλος. Και θέλω το σχολείο σου αν είναι έτσι, καταρχάς. Ότι Πτολεμαϊδα Παντελίδης, Μητλιάγκας Κοζάνη και ευρύτερη περιοχή, Τερνενόπουλος, Σέρβια κτλ. Ωραία. Εγώ δηλαδή, ότι βάζουν το πικιστικά χαρακτηριστικά. Να πω ότι εγώ δεν μ' αρέσει η έννοια μάχη. Έτσι. Δηλαδή, η επιμελητριακή εκλογή δεν έπρεπε να είναι μάχη. Έτσι. Εκλογική μάχη. Ναι, εκλογική μάχη. Ναι. Ωραία. Πες το. Επίσης, το κριτήριο δεν μπορεί να είναι γεωγραφικό. Σίγουρα. Έτσι. Είναι λάθος. Μπορεί θεωρητικά ή και πρακτικά να με συμφέρει ως Κοζανίτης με την έννοια του μεγαλύτερου μεγέθους και αριθμητικά και. Καλά, Λευκοπιώτης πάντως. Εντάξει, ναι, Λευκοπιώτης. Δήμος Κοζάνης. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία είναι λίγο. Πώς να το πω, είναι λίγο υπερηραίουσα ατμόσφαιρα. Που δημιουργούν άλλοι ή τη δημιουργούν και. Προφανώς δεν τη δημιουργώ εγώ πάντως. Τώρα, από εκεί και πέρα. Αυτό που πρέπει να κάνει ο επιχειρηματίας, ο επιχειρηματίας έχει 1000 προβλήματα. Δεν θέλει άλλο, δεν θέλει τόσο φασαρία. Θέλει κάποια πράγματα να δει και θέλει να βρει, να το πω εγώ έτσι, φορτία αξιοπιστίας και να εμπιστευτεί. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό πρεσβεύω και αυτό πρεσβεύει η ομάδα μου. Η ομάδα είναι κρύσταλλο, διαμάντια τους αποκαλώ,
Έτσι, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω κάνει αυτή τη σύνθεση. Τη θεωρώ dream team, έτσι, να το πω λίγο προσωπικά. Και θεωρώ ότι ο καθένας που θα πάει να ψηφίσει και ο κάθε επαγγελματίας και απευθύνομαι, ότι θα πρέπει να δει τους ανθρώπους και ποιος θέλει να οδηγήσει, ας πούμε, το επιμελητήριό μας το 2030. Αυτή είναι η κουβέντα. Όχι αν το... και πώς θα οδηγηθεί στο 2030. Θα οδηγηθεί με φωνασκίες και με οριστολογίες και χωρίς προτάσεις ή θα πάμε σε κάποια πράγματα δομημένα και να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Έτσι. Επίσης, θα πρέπει να δει, εφόσον τα δει όλα αυτά, να δει ποιοι μπορούν αυτά να τα εκφράσουν. Έτσι. Ο καθένας έχει ένα καθρέφτισμα στην τοπική οικονομία. Έτσι. Όλοι ενεργά μέλη της... της κοινωνίας και της οικονομίας είμαστε. Οπότε πρέπει και εκεί να δει ποιες επιλογές του ταιριάζουν. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει συμπάθεια, ας υπάρχει και λίγο αυτό που λέμε και η μάχη που γίνεται, αλλά πρέπει να δούμε και ποιες επιλογές θα κάνουμε. Και νομίζω ότι είμαστε μια καθαρή επιμελητηριακή πρόταση, η οποία κοιτάει μπροστά. Και κοιτάει μπροστά έχοντας κάνει πράγματα. Δεν κοιτάει. Έχετε ποσόστοση. Έχετε ποσόστοση. Ποσόστοση με ποια έννοια? Γυναικών. Ποσόστοση γυναικών ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα. Ο θεσμός είναι ανδροκρατούμενος, να το πούμε. Η έννοια της ποσόστοσης μπαίνει στο 30% των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 21 θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά το μίνιμουμ των γυναικών που μπορούν να συμμετέχουν είναι 7. 7, έτσι, 7, έτσι, 7, ναι. Και όχι στις θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο σύνολο του ψηφοδελτίου. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία... δεν υπάρχει ουσιαστικά ποσόστοση. Δεν υπάρχει. Το άλλο που ακούγεται είναι ότι το συνδυασμό του Γιώργου Παντελή το στηρίζει η κυβέρνηση. Το συνδυασμό του Μητυλιάνκα το στηρίζουν οι πασοκοκεντρογενείς δυνάμεις με Νέα Δημοκρατία. Και ο Τερνανόπουλος είναι ανεξάρτητος. Ωραία. Εντάξει, εγώ θα πω ότι τον δικό μας τον συνδυασμό τον στηρίζει η τοπική επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι το ζητούμενό μας. Όλοι έχουμε αναφορές, δεν γεννηθήκαμε τώρα, ούτε παρθενογέννηση έχουμε. Δεν είναι πολιτικές οι εκλογές. Οι εκλογές, αυτό είναι ένα θετικό που έχουν πάρει σιγά σιγά τα επιμελητήρια. Αρχίζει να φεύγει η κομματική σε σχέση με το χρειά, παρελθόν, να το πω έτσι, σε σχέση με το παρελθόν. Να λέμε και τα θετικά με το πέρασμα του χρόνου, ας πούμε. Και θεωρώ ότι για μένα πρέπει να νικήσει η επιχειρηματική πρόταση και όχι η πολιτική ή η παραπολιτική ή η πρόταση που δημιουργείται μέσα από την επιρροή κάποιων μηχανισμών. Όλο αυτό το κομμάτι θα διαμορφώσει ένα αποτέλεσμα και εμείς θέλουμε να έχουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα και να είμαστε... Αν δεν... Και να είμαστε η ομάδα... Το ίδιο θα πείτε τώρα. Ναι, η οποία θα διεκδικήσει... Ωραία, υποτιθέστε ότι είστε πρώτοι, αλλά όχι με αυτοδυναμία, γιατί είναι απλή αναλογική, δεν έχετε. Υπάρχει απλή αναλογική εδρών. Εκεί είστε διατεθειμένος και εσείς και η ομάδα σας είστε διατεθειμένοι στον πληθυντικό να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Παντελίδη και την ομάδα του ή με τον Τερνανόπουλο και την ομάδα του? Να σας πω κάτι. Αν δεν έχετε το 50%. Αντιέξοδα δεν υπάρχουν. Όταν δεν υπάρχει το 50% υπάρχει διοικητικό συμβούλιο το οποίο πρέπει να εκλέξει πρόεδρο. Οφείλεις λοιπόν να συζητήσεις και να συνομιλήσεις με όλους. Το αν θα υπάρχει κοινή τομή ή αν θα υπάρχει απόκληση ή αν θα υπάρχει οποιαδήποτε συνθήκη, πόλωση, όπως θέλετε πείτε το, μαγείρεμα, ό,τι θέλετε βάλτε σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι κάτι που θα φανεί μετά. Αυτή τη στιγμή ο καθένας πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Εμείς μπαίνουμε στη λογική του να καταγράψουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ο συνδυασμός μας και όταν έρθει εκείνη η ώρα, προφανώς, και θα απευθυνθούμε συνολικά. Ο στόχος είναι να είστε απλά πρώτοι ή να υπάρχει και αυτοδυναμία ή να είστε και καθαρά πρώτοι. Και πόσο εφικτό είναι αυτό, γιατί υπάρχει ένα συνδυασμός. Εντάξει, όταν υπάρχουν τρεις συνδυασμοί. Γιάννη Τερνανόπουλο που στην αρχή κάποιοι θεωρούσαν ότι. Φυσικά. Πάει, αλλά είδαμε όταν ότι. Όταν υπάρχουν τρεις συνδυασμοί, δυσκολεύει ας πούμε, η έννοια της αυτοδυναμίας. Ωστόσο, όταν μπαίνεις έτσι σε έναν αγώνα, σε μια εκλογική διαδικασία, η στόχευση είναι το καλύτερο δυνατό. Εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω. Είστε αισιόδοξος, και... δηλαδή, πάντως ότι... Ναι, είμαι αισιόδοξος και η αισιοδοξία πηγάζει και από το ίδιο το ψηφοδέλτιο και από την ενεργοποίηση των ανθρώπων του ψηφοδελτίου, αλλά πηγάζει και από τη σχέση και την εμπιστοσύνη που έχουμε δημιουργήσει με ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρηματιών της περιοχής. Ξέρετε, δεν είναι όλα
πέντε κουβέντες ή πέντε ατάκες ή μια περιραίωσα ατμόσφαιρα. Οι επιχειρηματίες είναι έξυπνοι. Είναι, δεν λέω ότι οι υπόλοιποι δεν είναι, έτσι, αλλά οι επιχειρηματίες εκ της φύσης τους πρέπει να είναι λίγο πιο διορατικοί, πιο ενεργοί και να μπορούν να αξιολογούν δεδομένα στην ίδια τη δουλειά τους, mm-hmm. να εξελίσσονται, να μετεξελίσσονται. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να κάνουν και όσοι ψηφοφόροι. Διότι αν ξεχάσουν αυτή τη δραστηριότητα που έχουν στην ίδια τους την επιχείρηση και λειτουργήσουν διαφορετικά, είτε κομματικά, είτε με άλλη μορφή, είτε μέσω πιέσεων ή οτιδήποτε άλλο, τότε μπορεί να έχουμε μια λάθος έκφραση, την οποία εγώ δεν πιστεύω καθόλου, εγώ πιστεύω θα έχουμε μια καθαρή νίκη. Mm-hmm. Έτσι. Και είμαι πεπισμένος για αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν τεκμήρια, δηλαδή εμείς δεν ζητάμε απλά κάτι, δεν ζητάμε κάποιον να μας στηρίξει γιατί είμαστε καλοί, γιατί θα κάνουμε εκείνο και εκείνο. Εμείς ζητάμε να δει κάποιος τι έγινε την τελευταία τριετία, να αξιολογήσει πού πατήσαμε, να το πω έτσι όπως το νιώθω εγώ, πήραμε ένα χωράφι, το κάναμε διάδρομο, mm-hmm. και πρέπει πλέον το αεροπλάνο να σηκωθεί. Άρα λοιπόν ο φορέας μπορεί να απογειωθεί, να το πω έτσι, με μια καθαρή εντολή, και η ομάδα που μπορεί να τον φέρει σε αυτή τη διαδικασία, και δεν μιλάω τυχαία για το 2030, αυτό θα ψηφίσουμε. Ποιος θα οδηγήσει το επιμελητήριο της Κοζάνης το 2030. Έτσι. Αυτή είναι η προοπτική, είναι αυτή. Και να το πω και έτσι, να διαμορφώσουμε και την επόμενη γενιά την επιμελητηριακή που θα ασχοληθεί με το θεσμό. Η κοινωνία, η εξελίξη, η επιχειρηματικότητα τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς. Πρέπει όλα αυτά να τα ενσωματώσουμε μέσα στη λειτουργία μας και να διαμορφώσουμε και να αναδείξουμε και άλλες δυνάμεις. Γιάννη, γιατί δεν θα ψήφιζες το συνδυασμό Παντελίδη? Εγώ θα ψήφιζα το συνδυασμό ανάπτυξης. Γιατί δεν θα ψήφιζες? Ακόμα και να ήθελα να τον ψηφίσω, να το πω έτσι, υπάρχει ένας καλύτερος συνδυασμός που μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα στην περιοχή. Οπότε είτε υπάρχει το θέμα της συγκρισιμότητας, είτε το θέμα της εισάτοπων απαγωγή, θεωρώ ότι η λύση είναι το ανάπτυξης επιμελητήριο, είναι η άνθρωπή του, και θα ψήφιζα απλά ανάπτυξης επιμελητήριο. Και το ίδιο και στο ερώτημα, γιατί δεν θα ψήφισες Τρενενόπουλο? Επίσης βάζω και την παράμετρο. Θα βάλω λίγο έτσι ένα... Άντε να το πω. Ακόμα και από τους τίτλους των συνδυασμών. Νέο δυνατό επιμελητήριο. Ναι, δίκαιη αλλαγή. Η δίκαιη αλλαγή είναι μία σφοράς τίτλος. Δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι συνεχές. Καλά, και το ποσό προς αλλαγή ξεκίνησε στο Βουτζάνα και μέσα στη χώρα 30 χρόνια. Ναι. Αλλαγή, ναι. Ναι. Εντάξει. Επίσης, το νέο και δυνατό επιμελητήριο. Το επιμελητήριο της Κοζάνης είναι δυνατό επιμελητήριο. Mm-hmm. Έτσι. Και επίσης, το νέο, δηλαδή να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί προέρχονται από η διοίκηση τωρινή ήταν 7 χρόνια. Διοίκησαν. Δεν είμαι εγώ ο οποίος... Και την προηγούμενη φορά, αν θέλετε, το 17, που βγήκαμε δύο συνδυασμοί μέσα από τη Μήτρα Κυριακίδη, ας πούμε, να το πω έτσι, εγώ πήρα το ρόλο του υποστηρικτή ενός έργου και οι άλλοι γίνανε αντιπολιτευόμενοι. Ξέρετε, η αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολη. Ανέξοδη, δεν κάνει τίποτα και απλά λέμε και ό,τι πιάσουμε. Λοιπόν, εδώ, τι είναι να κάνουμε, γιατί να το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Οπότε, λοιπόν, η μόνη καθαρή πρόταση είναι αυτή. Και όλο το υπόλοιπο κομμάτι ελπίζω να το αντιληφθεί και ο επιχειρηματικός κόσμος, οι επιχειρήσεις της περιοχής μας, και να δώσουν ένα καθαρό μήνυμα. Εγώ να το πω έτσι, χρειαζόμαστε μια καθαρή εντολή διοίκησης για τα επόμενα χρόνια, ώστε να έχει το επιμελητήριο πραγματικά την πορεία που του αξίζει. Πόση ώρα θα μιλήσει σήμερα? 7 η ώρα. Λιγότερο από 7 στο κομμεντάριο. Καλά, του ψηφοδελτίου. Ναι, 7 η ώρα κομμεντάριο. 15 λεπτά θα κάνω έτσι. Θα κάνεις και άλλες εκδηλώσεις, άλλες πόλεις. Θα γίνουν πιο έξυπνες εκδηλώσεις. Μία θα είναι η κεντρική παρουσίαση. Ναι. Να πούμε έτσι. Και μετά θα γίνουν κάποιες... Σε κάποιες μεγάλες πόλεις. Σε κάποιες περιοχές. Θα γίνουν κάποιες θεματικές. Μεταξύ των στοιχημάτων αυτής της ιδέας που κλείνει για εσένα ως διοίκηση και για όλη τη διοίκηση, θα είναι και η αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές? Προφανώς θα είναι η αυξημένη. Η οποία ήταν την προηγούμενη φορά, αν το θυμάσαι.
300, αν θυμάμαι καλά. Ναι, θα είναι παραπάνω από αυτό το νούμερο, λες, αυτή τη φορά. Θα είναι. Θα είναι. Θα είναι. Ναι, ναι. Επίσης, αυτό απόλυτα δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει και με τους τρεις συνδυασμούς και με την αριθμητική συμμετοχή των, ναι, που, ναι, πάνω, κατάξει, των προσώπων, ναι, είναι που είναι προσώπων, περισσότερα από την προηγούμενη φορά. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η χειρότερη των περιπτώσεων μιλάει για 2.600 και η καλύτερη για 3.200. Έτσι όπως σημαντική αύξηση. Έτσι όπως το διαβάζω. Ειδικά αν φτάσει κοντά στο 3. Αν το κάνουμε στη μέση. Να πούμε και κάτι πάλι διαφορετικό, έτσι, για να ενημερώσουμε και λίγο τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Η εκλογική διαδικασία γίνεται Κυριακή και Δευτέρα. Μία και δύο Δεκεμβρίου, Κοζάνη και Πτολεμαϊδά. Και Δευτέρα γίνεται Σέρβια Σάτιστα και Βελβεντό. Σέρβια Σάτιστα και Βελβεντό μόνο Δευτέρα. Μόνο Δευτέρα. Βοή. Υπάρχει όμως μια. Σέρβια Σάτιστα, Βελβεντό. Άρα από το Λεμάδα δύο διήμερο. Υπάρχει μια καινοτομία, η οποία είναι όλη τη χώρα, δεν είναι τοπική, ότι πλέον πάμε με ηλεκτρονικό κατάλογο. Άρα δηλαδή, αν έρθει ο Σερβιώτης ή ο Βελβεντινός να πιει καφέ την Κυριακή στην Κοζάνη. Ναι, μπορεί να ψηφίσει εδώ. Οπότε και αντίστοιχα μπορεί και ο Κοζανίτης, αν βρεθεί για δουλειά τη Δευτέρα στα Σέρβια, να πάει να ψηφίσει εκεί. Αυτό κλειδώνει ηλεκτρονικά μέσα τη συμμετοχή. Πού ψηφίζουν εδώ? Θα ψηφίσουμε στο εκθεσιακό κέντρο και στο εργατικό κέντρο. Και στο εργατικό. Θα γίνει λόγω του μεγαλύτερου αριθμού δυνητικών ψηφισάνων. Στην Τολεμαϊδα, στο επιμελητήριο της. Στο κτίριο του επιμελητηρίου και έχουμε απευθυνθεί στους τρεις μικρότερους δήμους για να μας υποδείξουν τις αίθουσες ανάλογα με την υλικοτεχνική υποδομή για να υπάρχει και εκεί αντίστοιχη. Τα Χριστούγεννα έχετε κλείσει με το Δήμο Κοζάνης. Βγάλουμε καμιά δύσκολα εδώ. Τα Χριστούγεννα. Με το Δήμο Κοζάνης. Έχετε κλείσει για τη συνεργασία εκεί. Ο εμπορικός είναι εδώ, αλλά. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι και το ΕΒΕ. Υπάρχουν διακριτά πράγματα. Καταρχάς το ΕΒΕ αυτή τη στιγμή, επειδή είναι σε μια μεταβατική διαδικασία, θα βγει νέα διοίκηση. Ναι. Η σημερινή διοίκηση δεσμεύεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Οπότε θα υπάρχει ένα κενό. Ουσιαστικά συζητάμε, ξέρουμε και πιστεύω ότι όποια και αν είναι η διοίκηση, θεωρώ ότι θα είμαστε εμείς, θα ενεργοποιήσουμε κατευθείαν με την, ανάληψη ένα λίγο προωθήστερο σχήμα. Γιατί, για να στηρίξουμε. Σας έχει κάνει προφανώς το κλασικό έτοιμο αυτό. Ναι. Χρόνια, εντάξει, αλλά πάντα σε αυτό υπάρχει. Άρα εξαρτάται, θα περιμένετε τις εκλογές δηλαδή για να το δείτε περαιτέρω. Ναι, δεν μπορεί να υπάρχει αντίστοιχη εκταμείευση εντός Δεκεμβρίου, ας πούμε, να το πω έτσι, από το επιμελητήριο. Με τις απόκρισεις έχουμε χρόνο, ας πούμε, ακόμα. Εντάξει, κανονικά έπρεπε να είναι λυμμένο από τώρα. Αν θέλετε την άποψή μου. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα. Αυτό. Άρα καλούμε τους επιχειρηματίες και τον κόσμο λοιπόν αυτό, ναι, να ψηφίσει. Τους καλούμε να ψηφίσουν ανάπτυξη επιμελητήριο. Τους προσκαλούμε να έρθουν το απόγευμα στην εκδήλωση παρουσίασης του συνδυασμού μας. Και θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθήσουν και να εμπιστευτούν μια καθαρή επιμελητηριακή πρόταση με αρχή, μέση και τέλος, η οποία μπορεί να οδηγήσει το επιμελητήριό μας στο 2030. Όχι πολλές κουβέντες, πολλά έργα, τεκμηρίωση και σταθερότητα για να έχουμε αποτέλεσμα. Γιάννη, καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε σαν το ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και στη διάθεσή σας. Και ελπίζω και σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να κάνουμε και μια εκπομπή και με τους τρεις. Καλά, debate νομίζω το οφείλουν και κάνουμε, οι τρεις επικεφαλής στο επιχειρηματικό κόσμο. Ναι, νομίζω ότι πάντα είμαι ανοιχτός σε μια. Ελπίζω να το δούμε αυτό. Φαντάζομαι και οι υπόλοιποι δύο. Καλή συνέχεια. Εμείς επιστρέφουμε μετά το απαραίτητο 5 λεπτό περίπου διαφημιστικό διάλειμμα.